Τον τρίτο χαμηλότερο δίκτυ γεννήσεων στην Ευρώπη μαζί με την Ιταλία, μετά τη Γερμανία και την Πορτογαλία, καταγράφει η Ελλάδα, την ώρα που οι προβλέψει σκιαγραφούν ένα ζωφερό μέλλον. Οι εκτιμήσει για τα επόμενα 30 χρόνια μιλούν για μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά και οι έφηβοι δεν θα ξεπερνούν το 12% του πληθυσμού, η μέση ηλικία των κατοίκων θα αγγίζει τα 50 χρόνια και οι οικονομικά ενεργοί πολίτε θα είναι, στην καλύτερη περίπτωση, 3,7 εκατομμύρια να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα τη υπογεννητικότητα και του δημογραφικού, γιατί δεν είμαστε στο παραπέντε τώρα, είμαστε στο και πέντε. Λοιπόν, και θα πρέπει να δοθούν μέτρα ε, προ τι οικογένειε, είναι το οικονομικό κομμάτι. Σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα τη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων, Σούλα Βακουφτσί, στην υπογεννητικότητα συντελεί η αύξηση τη ηλικία κατά την οποία πλέον οι Ελληνίδε γεννούν τα παιδιά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2050 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα με πληθυσμό 8 εκατομμυρίων πολιτών. Δεν επιθυμούμε τη μείωση του πληθυσμού μας. Δεν επιθυμούμε μια χώρα γερόντων. Ας δώσουμε, να δώσουμε μια νότα αισιοδοξία και προτροπής στα νέα ζευγάρια που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας και επιτέλους ας γίνουν ενέργειες τώρα για να αναστρέψουμε την κατάρρευση Όλοι προτάσουμε το θέμα του οικονομικό πρώτα, αλλά δυστυχώς όταν δεν υπάρχουν παιδιά δεν υπάρχει και οικονομία. Το 1961 στην Ελλάδα οι πολίτες άνω των 65 ήταν το 8,3% του συνολικού πληθυσμού και οι κάτω των 14 ετών ήταν το 26,2%. Το 2020 οι άνω των 65 ήταν το 22,3% ενώ κάτω των 14 ήταν μόλις το 14%. Ο μέσος όρος των Ελλήνων είναι τα 43 χρόνια σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό που συμβαίνει δεν πρέπει να μένει στα λόγια, πρέπει να προχωράμε παρακάτω. Τι είναι αυτό, γιατί δεν γεννάνε παιδιά οι Έλληνες. Μήπω γιατί δεν βοηθούνται, μήπω γιατί οικονομικά δεν υπάρχει κάτι σταθερό από το βρεφονιπιακό σταθμό, από τη στήριξη τη μονογονεϊκή οικογένεια, από τη στήριξη καθ' όλη την πορεία των παιδιών, είτε αυτό λέγεται εκπαίδευση, είτε αυτό λέγεται διαμονή. Με σημερινά δεδομένα, οι θάνατοι σε δύο νομού, σε νομό Χανίων και νομό Ρεθύμνη, φτάνουν του 476, σε αντίθεση με τι γεννήσει, όπου μόνο στο Δήμο Χανίων έχουμε 365. Χαρακτηριστικό τη έλλειψη κινήτρων σε νέα ζευγάρια και οικογένειε είναι σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τριτέχνων το γεγονό ότι στην Ελλάδα το επίδομα που χορηγεί το κράτο για κάθε παιδί ανέρχεται σε 70,44 ευρώ, όταν στο Βέλγιο το αντίστοιχο ποσό φτάνει τα 840 ευρώ και στη Μεγάλη Βρετανία τα 1236.